business. Σας τι κάνετε? Καλά λέτε μου εσύ, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Είναι αυτός. Ωραία. Εγώ είμαι το Βασίλειο. Εγώ ο Βασίλειος από εδώ. Όχι, είμαι Γεωργίου. Εγώ είμαι ο Βασίλειος. Χρήστο μου. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτό, γιατί η μέρα είναι Χρήστο και η Βασιλεία. Και εμένα Μαρκαδόρο, δεν πειράζει. Χρήστο που θα το κάνουμε όλα, θα το κάνεις. Οκ. Αυτή που είναι με το μαύρο, σε πληροφορώ, το είδα και λέω σαν να βγάλανε εμένα. Ήδη εγώ. Ένας χώρος ο οποίος διανύει τον ένατο χρόνο παρουσία του στον πολιτισμό. Ένας χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με την πίστη ότι ο πολιτισμός οφείλει και πρέπει να δίνει απαντήσεις σε όσα συμβαίνουν, να παίξει το ρόλο του αναχώματος όπου χρειάζεται και να δώσει όραμα και ελπίδα, κάτι που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Σε αυτό το χώρο ποδαρικό έκανε ο ίμιστος Μάνος Ελευθερίου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο έμιστος Γιάννης Πανός, ο Λουδοβίκος των Αναγείων, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες από και από άλλες, όχι εδώ για τη μουσική, γιατί είναι ο χώρος μου, αλλά από όλες τις μεριές των τεχνών έχουν έρθει αυτούς τους 10 πόντους και τους έχουν ανέβει. Και θα μιλήσω σήμερα λίγο για αυτούς τους 10 πόντους, γιατί για να τις ανέβει κάποιος έχει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο. Οπότε, πάνω σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτόν τον κύκλο, αυτών που είναι πάνω και αυτών που είναι κάτω, συνεχίζεται η ζωή και ο πολιτισμός. Αυτό είναι μια βαθιά πίστη και, αν θέλετε, είναι το τίμημα που πληρώνουμε σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σήμερα έχουμε τα γένεια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης, η οποία έχει το ένασμα την ημέρα του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να πω ακόμα δύο κουβέντες. Δεν εμπνέω από συγκεκριμένες πηγές. Απλώς καταγράφω καλλιτεχνικά και με διάφορους τρόπους, ζωγραφικά, γραπτά, διαλεκτικά κλπ. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου βάσει των 5 αισθήσεων. Καθώς και όλα όσα εκλαμβάνω, αναλύω και καταλήγω μέσω της 6ης αίσθησης. Αναφέρομαι στα υπερβατικά ήδη σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα κοινωνικά και με αναλύσεις σχετικά με το απόλυτο σύμπαν, ως εκ τούτου. Δεν με θεωρώ λογοτέχνη, διότι είμαι μια άλλη κατάσταση. Έχει η Ελλάδα ταλαντούχους ανθρώπους, το ρωτά. Υπάρχει διέξοδος για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη ζωγραφική και την τέχνη γενικότερα? Στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου βέβαια, υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες αλλά και επιστήμονες. Ωστόσο, παραμένουν λίγοι και όπως συνέβαινε πάντοτε, υπερβατικοί.
Όσο δεν αφορά στην επαγγελματική διέξοδο, φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω πολύ. Δεν θεωρώ καν ότι υπάρχει διέξοδος επί ελληνικού εδάφους. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί. Ωστόσο, και όπως λέω συχνά, αρχίζεις από την πατρίδα σου, δείχνεις τη δουλειά σου και η συνεχεία επεκτείνεσαι στο κοντινό και στο μετέπειτα γήινο περίγυρο, χωρίς κατά τα άλλα να ξεχάσεις την πατρίδα σου στο όνομα της φήμης ή της ιστεροφημίας. Θέλω να πω εδώ πως από όπου και αν προερχόμαστε, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως αυτός ο χώρος είναι η βάση μας και είναι σε αυτόν που θα πρέπει να επιστρέψουν τα καλά της καριέρας μας. Αυτός είναι άλλος ο λόγος για τον οποίο έχω εδώ και 9 χρόνια επιστρέψει στην Ελλάδα, αν και ζούσα στη Γαλλία επί 35 χρόνια. Και έχω επίσης τη γαλλική υπηκότητα. Η Γαλλία άλλωστε μου πρόσφερε τις μέγιστες δυνατότητες που ζω. Χωρίς να μεταβήσω τόσο πολύ ενδιαφέροντα με αυτά, θα σταθώ σε μία ακόμα ερώτηση και θα κλείσω. Η νέα γενιά έχει έλλειψη προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Και αν ναι, πού οφείλεται αυτό? Απαντά. Θα έλεγα ότι τα προσόντα δεν είναι ελλειπή, ουσουδεμία, ανθρώπινη οντότητα. Και τούτο διότι όλοι τα έχουμε δεχτεί μέσω του γενετικού μας κώδικα. Ήδη είναι γεννησιακά. Παρ' όλα αυτά, και λόγω της ελλειπούς γονικής ορθής αγωγής, καθώς επίσης και της διαχρονικά κάτης της κοινωνικής μας γαλούχησης, είναι ελάχιστοι εξ ημών όλων που καταφέρνουν να φέρουν στην επιφάνεια και να τα δραστηριοποιήσουν δεόντως και ορθά. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, θα απαντούσα κάθετα και σκληρά, όπως η κάθε καλή γιαγιά μας. Όπου το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο, μην περιμένεις ορθή προκοπή. Και λόγω του ότι είμαι τέρας στην ανθρώπινη ιστορία και επιπροσθέτω στην ελληνική ιστορία, φοβάμαι ότι από το 1821 και μετέπειτα η ωραία μας Ελλάδα, εξαίρεση γενομένης μιας ή δύο μικρών αναλαμπών, δεν είχε ποτέ ορθούς πολιτικούς υπήρωτες. Το σπίτι ήταν πάντοτε ξεχαρβαλουμένο και τα παιδιά κατέληγαν να γίνουν περπάτηδες ή πουλημένα golden boys. Ειλικρινά πιστεύω πως είναι απαντήσεις που όσοι αγαπούν την τέχνη, όσοι έχουν προσπαθήσει μέσα σε αυτήν, έχουν βρει αυτά τα τείχη. Σας ευχαριστούμε που μας προσωπικά με εκφράσατε πραγματικά. Γι' αυτό το λόγο είναι τιμή που είστε εδώ. Θα είχαμε εκεί πέρα την Κατρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη στιγμή. Ο χώρος είναι πολύ ωραίος. Ευχαριστώ. Α, το σέχουν σωστά.
Thank you.
Ήξερα το είδα το μακρύ. Τώρα τα είδα. Φανταστικό ήταν. Δεν ξαναγίνεται ούτε αυτό που έκανε στους καθούς. Μπράβο σου. Πραγματικά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά να αναλογεί. Να ακούσει. Να ακούσει. Να ακούσει. Να έτσι νιώθω, μάλλα. Κάντα ούκου. Τέλειο. Πάμε να πληρώσω το κρασί. Ναι.